περιπτώσεις, λέω, όπως ο Μέγας Ναπολέων, ο Χίτλερ. Ναι. Παράδειγμα, φέρνω έτσι πολύ τραγικά ονόματα, έτσι. Όπου στην όλη τους πορεία κάναν λάθη. Επλανήθησαν. Όχι. Όχι. Κάναν απλά λάθη μερικοί. Όχι, διότι ακολουθώντας την πολιτική τους, πίστευαν ότι αυτό είναι το ορθό. Εκ των υστέρων, λέτε δηλαδή ότι δεν είχαν τύψεις ότι όντως εδώ έγινε λάθος, δεν έπρεπε να γίνει έτσι. Μια στιγμή, άλλα τα λάθη των μεν, άλλα τα λάθη των δε. Όταν ο Χίτλερ έκανε λάθη, εκτίμησης ενδεχομένως ή προσδοκίας. Ναι. Εντάξει, αυτά μπορεί, είναι ανθρώπινα, δεν μπορεί να σε βέβαιο για όλα. Είναι πλάνη ή δεν είναι. Κάποια στιγμή είχε παρασυρθεί, λέει, το κρύο το αναλαμβάνω. Η επιλογή ήταν τραβηγμένη, ιστορία. Να ακυρώσει συμφωνίες ειρήνης με τους Αυστριακούς ή με τους Πολωνούς κτλ. Είναι πλάνη. Εξαρτάται σε ποια. Είχε υπογράψει σύμφωνα ειρήνης. Σε ποια διανοητική κατάσταση βρισκόταν. Α, καλά. Πάμε πάλι στους ψυχολόγους που βγάζουν τρελούς. Εκπροσωπεί ένα έργο, δεν είναι μόνο του. Εκπροσωπεί επιτελεία άλλων ανθρώπων. Δεν βάλει την υπογραφή όσοι έχουν. Ο Ναπολέων, βεβαίως. Ο Ναπολέων, αν ξέρετε γιατί έχασε το Βάτερλο, τα έχασε από καρφιά. Α. Το έχετε ακούσει ποτέ. Λέτε δηλαδή ότι δεν έχει πλανήτη. Όχι. Δεν έγινε λάθος. Διότι ξέχασαν να πάρουν ή το πυροβολικό του, τους πύρους που μπορούσαν να ρίξουν τις κανονιές. Ναι. Και δεν λειτουργήσε το πυροβολικό με αποτέλεσμα. Αυτό δεν το έχω ακούσει. Με αποτέλεσμα οι άλλοι να πάνε ελεύθερα και να του φύγουν. Περίμενε και κάποιον δικό του να έρθει. Περίμενε καθυστέρηση. Αλλά το πυροβολικό και μετά δεν, έριξε μία κανονιά. Θα πρέπει όμως να έρθει. Που είναι το κύριο δυναμικό όπλο του Ναπολέοντα. Ήταν πάντα το πυροβολικό. Το πυροβολικό. Αυτό κέρδιζε. Θα επανέλθουμε και στον Ναπολέοντα και σε αυτές τις ιστορικές μορφές. Εγώ θέλω απλώς να κάνω το διάλειμμα γιατί με ειδοποιούν ότι πρέπει να γίνει και πριν γίνει το διάλειμμα θέλω να κάνω μία υπενθύμηση στους φίλους και τις φίλες οι οποίες μας παρακολουθούν ότι το Σάββατο 30 Ιανουαρίου, το Σάββατο δηλαδή που μας έρχεται, φίλες και φίλοι, στις 9 η ώρα το βράδυ στην πλατεία Ημίων θα γίνει η μεγάλη πορεία σχετικά με τα Ήμια. Φόρος τιμής, διαμαρτυρίας, όπως θέλετε ερμηνεύστε το για τα Ήμια. Νομίζω ότι όσοι Έλληνες έχουν ψυχή μέσα τους και ρηγούν στην υπόθεση Ήμια θα πρέπει να είναι παρόντες εκεί. Πλατεία Ημίων, 7 η ώρα το βράδυ, στην οδό Ριγίλης, στην Αθήνα. Περνάμε σε ένα σύντομο διαλυματάκι και πολύ σύντομα θα είμαστε εδώ για να ακούσουμε και δικές σας τοποθετήσεις επί του θέματος του απόψινου. Η πλάνη επιφέρει ενοχή ή όχι? Ελεύθερος κόσμος, εβδομαδιαία εθνική και αποκαλυπτική εφημερίδα. Με αποκαλύψεις για τα εθνικά θέματα. Ελεύθερος κόσμος, μία εφημερίδα για όλους τους Έλληνες. Ελεύθερος κόσμος, μία εφημερίδα που δεν φοβάται να λέει την αλήθεια. Ελεύθερος κόσμος, η εφημερίδα όλων των Ελλήνων, κάθε Σάββατο στα περίπτερα. Αισθηματικό, επαγγελματικό ή οικογενειακό, εγώ μπορώ να σας δώσω τη λύση. Εμπιστευτείτε με για μια σίγουρη συμβουλή με απόλυτη ηχημήθεια.
Εδώ είμαστε και πάλι, φίλες και φίλοι, δεν σας λείψαμε για πολύ. Εγώ θα κάνω μία υπενθύμηση για τους φίλους των ομιλιών με επόμενο, ότι στον Πολιτιστικό Σύλλογο η Αθηνά, το Σάββατο 30 Ιανουαρίου το βράδυ, υπάρχει ποιητική βραδιά, όπου οι κυρίες Ελένη Μουζάκη, Γιανοπούλου Καλίτσα και Βασιλική Λεονταρίτη, όπως επίσης και η κυρία Μαργαρίτα Δάιφνερ, θα διαβάσουν ποίηματά τους. Και εκτός από την κυρία Μαργαρίτα Δάιφνερ, πληροφορούμε θα είναι και η κυρία Μαρίνα Πετρή Αμαριλής. Αντιλαμβάνεστε ότι θα αξίζει τον κόπο τόσες κυρίες που εκφράζονται ποιητικά να στολίσουν, να προσθέσουν χρώμα και να προσθέσουν ποιητική ευαισθησία στην βραδιά σας. Το Σάββατο το βράδυ, λοιπόν, στον Πολιτιστικό Σύλλογο η Αθηνά, Κοδρικτόνος 58, στον Άγιο Παντελεήμονα. Εμείς επανερχόμαστε στο απόψινό μας θέμα και σας υπενθυμίζω, μην ξεχνάτε να στέλνετε τα μηνύματά σας καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής στο Λένα κενό το μήνυμά σας, το σχόλιο σας σχετικά με την εκπομπή και κατόπιν 54-454, γιατί απόψε διεκδικείται ένα ορυχάλκινο μετάλλιο, προσφορά της ΑΡΤ 142 για τους φίλους τηλεθεατές της εκπομπής, 10 DVD των τελευταίων 10 εκπομπών της εκπομπής με τα χρώματα του λόγου και 2 τυχεροί από εσάς, βιβλία δικά μου και του κυρίου Αργυρόπουλου. Μην ξεχνάτε λοιπόν να στέλνετε τα μηνύματά σας, γιατί είναι πολλοί και πολλές εκείνοι οι οποίοι κερδίζουν, φίλες και φίλοι, και παράλληλα δηλώνουν με αυτόν τον τρόπο την υποστήριξή τους στην εκπομπή, την υποστήριξή τους στην ελληνική υπόθεση. Η πλάνη λοιπόν επιφέρει ή δεν επιφέρει ενοχή. Ο Σενέκας ο νεότερος μας είπε απόψε ότι η πλάνη δεν επιφέρει ενοχή και έρχομαι στον κύριο Χατζή για να τον ρωτήσω το εξής. Όταν λέμε λοιπόν ότι η πλάνη δεν επιφέρει ενοχή, υπάρχουν σε αυτήν την υπόθεση θύτες και θύματα? Είναι ένα πολύ εύστοχο ερώτημα. Ο ενοχικός τύπος που έλεγα προηγουμένως, ο οποίος έχει κατασκευαστεί, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, από το περιβάλλον του, από την αγωγή που έχει δεχτεί από το σπίτι του, συνήθως πέφτει στο καταστροφικό δίπολο του θήτη ή του θύματος. Και χρησιμοποιώντας αυτό το παιχνίδι των ενοχών, βλέπουμε ότι στη συντριπτική τους πλειοψηφία οι άνθρωποι που αναλώνουν τη ζωή τους κάνοντας αυτό το ανούσιο και καταστροφικό παιχνίδι του θήτη ή του θύματος, ο μεν θήτης είναι ο σαδιστής που λέει κάποια Βερένα Κάστη, η ψυχοερευνήτρια από τη Ζυρίχη, από το Πανεπιστήμιο της Ζυρίχης, ότι ταυτίζεται με το θάνατο τον καταστροφέα και δεν αναγνωρίζει το θάνατο, με αποτέλεσμα να ξεχνάει ότι είμαστε θνητοί, ότι ξεχνάει και την θνητότητά μας. Και δεν αισθάνεται ότι είναι μέρος του σύμπαντος, μέρος της ανθρωπότητας. Γι' αυτό και κάποτε άκουσα με πολύ συμπάθεια έναν δάσκαλο στο πρώτο πόλεμο που έγινε στο Ιράκ, ναι, και λέει αυτοί οι τρελοί, οι παράφρονες αρχηγοί που ρίχνουν τις βόμβες είναι οι θύτες οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν ότι είναι μέρος της ανθρωπότητας. Μάλιστα. Και γι' αυτό το κάνουν. Διότι αν αναλογιστούν ότι είμαστε όλοι ένα, δεν θα το κάνουν. Ναι. Θα είχαν τα φρένα του ΣΟΑΣ. Λοιπόν, ενδιαφέρουσα τοποθέτηση. Και τελειώνω βάζοντας μια τελεία σε αυτή την ενότητα, λέγοντας ότι ο διαμορφωτής είναι η εναλλακτική λύση, ο εναλλακτικός ρόλος. Ο διαμορφωτής, δηλαδή με την έννοια του διπλωμάτη, με την έννοια ότι δεν αναλώνεται στο να νικήσει ή να υποταχθεί σαν θύμα. Ναι. Και αυτός αναγνωρίζει ότι δεν υπάρχει ανώτερη αρχή στη ζωή από το να μην υποφέρουμε και να μην κάνουμε τους άλλους να υποφέρουν. Πολύ ωραία. Και να μην ελέγχουμε τη ζωή. Δεν μπορούμε να εμείς οι άνθρωποι να ελέγξουμε τη ζωή. Μπορούμε όμως να εναρμονιστούμε με το σύμπαν. Όπως λέγανε οι αρχαίοι, με την αρετή. Mm-hmm. Αρετή τι σημαίνει? Από το ρήμα αραρίσκο, σημαίνει εναρμονίζομαι με την